Τελικά, οι μόνοι που δεν πειράχτηκαν ήταν οι δανειστές μας. Οι δανειστές μας να είναι καλά. Και αν το καταλαβαίνω κι εγώ καλά, ελπίζουμε και πάλι να μας σώσουν αυτοί που μας έσπρωξαν. Αυτό ελπίζουμε. Μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του 80, ο βασικός όγκος του δημόσιου δανεισμού ήταν δάνεια από τράπεζες. Πώς πάει ο ιδιώτης να πάρει το καταναλωτικό του? Άντε η χώρα δεν πήγαινε, άνοιγε προσφορές και επέλεγε. Πάντως ήταν δάνεια από τράπεζες. Από τη δεκαετία του 90 όμως, άρχισε να αναπτύσσεται η διεθνής αγορά ομολόγων. Το ομόλογο τι είναι? Το ομόλογο είναι ένα αξιόγραφο. Ένα χάρτη. Ναι. Το οποίο είναι ανώνυμο. Ναι. Δηλαδή μπορεί να περάσει από χέρι σε χέρι. Ναι. Εκτός και εντός αγοράς. Δηλαδή ανάμεταξύ μας έχω ένα ομόλογο πάτο. Όχι, ή... σαν επιταγή. Δεν είναι επιταγή. Επιταγή με την έννοια ότι είναι και αυτό αξιόγραφο, ναι, αλλά δεν είναι ρευστοποιήσιμο άμα τη εμφανίσει. Η επιταγή είναι ρευστοποιήσιμη άμα τη εμφανίσει. Άσχετα με το ότι εδώ έχουμε ανακαλύψει τη μηχανή της μεταχρονολογημένης επιταγής. Έτσι. Το ομόλογο είναι ένα αξιόγραφο, το οποίο έχει ημερομηνία λήξης. Ναι. Σου λέει ότι για να το αγοράσεις αυτό το πράγμα, καταβάλεις μια συγκεκριμένη τιμή, την οποία θα την πάρεις πίσω όταν λήξει το ομόλογο. Ναι. Ενδιαμέσως έχεις δικαίωμα σε τόκο. Ναι. Αυτό ο τόκος λοιπόν δίνεται με κουπόνια στη βάση του ομολόγου. Α, στο τέλος του χαρτιού δηλαδή. Ναι, έχει κουπονάκια. Λοιπόν. Αυτό που μας περιγράφεται είναι όντως έτσι, συμβολικά για να το καταλάβω. Έτσι ακριβώς. Δεν έχω δει ποτέ στη ζωή μου. Λοιπόν, υπάρχουν και τα zero coupon ομόλογα, αλλά αυτό είναι μια ξεχωριστή ιστορία. Σαν να λέμε αττικές δόσεις. Δηλαδή, όχι, στην πραγματικότητα εκεί. Το zero coupon, δηλαδή δεν έχει κουπόνια, ναι, το ομόλογο, αλλά στην πραγματικότητα συμπεριλαμβάνει το ντόκο του στην ημερομηνία λήξης. Α, μάλιστα. Μια και έξω δηλαδή. Μια και έξω. Λοιπόν, αλλά η συνηθισμένη μορφή ομολόγου, ειδικά το ομόλογο που εξέδεται το ελληνικό δημόσιο, είναι αυτού του τύπου. Είναι ένα αξιόγραφο με τα κουπονάκια το από κάτω. Ναι. Τα κουπονάκια, ναι, είναι κάθε χρόνο κόβεις ένα κουπονάκι, πας στο δημόσιο ταμείο, εισπράττεις τον ντόκο. Ναι. Στην ημερομηνία λήξης λοιπόν του ομολόγου, μετά από 2 χρόνια, 3 χρόνια, 5 χρόνια, 10 χρόνια, 30 χρόνια, λίγη το ομόλογο. Ναι. Πας λοιπόν και εισπράττεις πίσω το κεφάλαιο. Το κεφάλαιο. Γιατί εντωμεταξύ με τα κουπονάκια έχεις πάρει το κεφάλαιο. Έχεις πάρει το δόκο. Βέβαια, τα ομόλογα τζιράρονται από τις τράπεζες στα χρηματιστήρια του κόσμου και φυσικά μπορεί να έχουν καταλήξει σε χέρια από τα οποία δεν πήραμε λεφτά αρχικά. Τα ομόλογα αλλάζουν χέρια. Χέρια επενδυτών, χέρια μαχαίρια. Τώρα, τι είναι η δευτερογενής αγορά ομολόγων? Ο κύριος Καζάκης θα μας πει. Δευτερογενής αγοράς είναι οποιαδήποτε συναλλαγή γίνεται στα αξιόγραφα, ναι, που δεν έχουν λήξει. Δηλαδή κατά τη, ναι, διάρκεια πριν από τη λήξη τους. Ναι. Δηλαδή σας βρίσκω, έτσι, και θα λέω, έχω ένα ομόλογο της Ελλάδας που εξαργυρώνεται το 2016. Ναι. Αλλά θέλω να το πουλήσω τώρα όμως. Ναι. Έτσι, γιατί θέλω τα λεφτά. Τα χρειάζομαι τα λεφτά. Για να κάνω τον παραλληλισμό, σαν να σπάς μια επιταγή. Μπράβο. Ναι. Λοιπόν, αυτός που ενδιαφέρεται, ναι, έρχεται και μου λέει πολύ ωραία πόσο είναι το ομόλογο, πόσα θα εξαργυρωθεί το ομόλογο το 2016. 100 ευρώ. Ωραία, εγώ σου δίνω 80. Ναι. Το σπάσιμο της επιταγής. Αυτή είναι η δευτερογενής. Η δευτερογενής αγορά. Ναι, αλλά εσείς γιατί να το κάνετε αυτό? Εσείς που είστε ο επενδυτής της Ελλάδας. Ναι, γιατί πιθανόν να χρειάζομαι ρευστό εκείνη τη στιγμή. Ναι. Για να επενδύσω κάπου αλλού. Το δεύτερο είναι γιατί θέλω να ξεφορτωθώ αυτά, γιατί προβλέπω θα γίνει καταστροφή. Ωραία, οπότε ερώτηση, τα ξεφορτώνομαι, ναι, για να σώσω ό,τι μπορώ. Ωραία πάσα μου δίνετε. Την τελευταία περίοδο, αν έχετε εικόνα, υπάρχει τέτοια κίνηση στα ομόλογα, δηλαδή όντως... Τεράστια. Υπάρχουν και Έλληνες επιχειρηματίες μεταξύ των δανειστών μας? Ναι, βεβαίως. Ναι, υπάρχουν Έλληνες. Πώς το λέτε με βεβαιότητα, αφού αυτά τα ομόλογα παίζονται στα χρηματιστήρια? Δηλαδή έχουν περάσει και σε ελληνικά χέρια, είναι γνωστό πολύ απλό, αυτό. Είναι πολύ απλό. Αν κοιτάξετε το ποδενέσεις της Βουλής, θα δείτε ότι πρωτοκλασσά τα στελέχη της Βουλής έχουν μεγάλα χαρτοφυλάκια ελληνικών ομολόγων. Φυσικά και είναι νόμιμο, αλλά δεν είναι αστείο. Χρωστάμε σε κάποιους υπουργούς. Ναι, οι οποίοι έχουν επενδύσει σε κρατικά ομόλογα. Είναι και υπουργοί οικονομικών πρώην. Βεβαίως, και υπουργοί οικονομικών και τωρινοί υπουργοί και πρωτοκλασσά τα στελέχη και πρωθυπουργοί. Ναι, πάντως τώρα άμα γίνει haircut, λέμε το ενδεχόμενο, χάνουν αυτή την περιουσία. Γιατί φωνάζουν δεν θέλουν haircut? δεν είναι τυχαίο. Και πρώην πρωθυπουργοί. Βεβαίως. Ο κ. Καραμαλής, αν θυμάμαι καλά, είχε ένα πολύ μεγάλο πακέτο. Από ελληνικά ομόλογα. Κρατικά ομόλογα, ναι.
Συγγνώμη, όταν λέμε ότι είναι κάτοχος ομολόγων, σημαίνει ότι πηγαίνει κάθε χρόνο στο δημόσιο ταμείο με το κουπονάκι του και παίρνει τα λεφτά. Αυτό συμβαίνει, ναι. Και ότι στο τέλος. Ή αυτός ή ο λογιστής του ή ο μπρόκερ του ή οποιοδήποτε. Ή ο χρηματιστής του. Έτσι. Ναι. Και αυτό το κάνουν υπουργοί οικονομικών πρώην. Βεβαίως. Βουλευτές. Βουλευτές και πρώην πρωθυπουργοί. Βεβαίως.